Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Σήμερα προσπαθούμε να κερδίσουμε και πάλι την EA μέσω των pools που θα βγάλουμε από ένα ιδιαίτερο SBC το οποίο βγήκε χθες. Το συγκεκριμένο SBC μας δίνει την ευκαιρία να πετύχουμε παίκτες οι οποίοι έγιναν release από τις 31 Δεκέμβρη και πίσω σε SBC. Δεν περιέχει icons, αλλά περιέχει όλα τα SBC που βγήκαν από τις 31 Δεκέμβρη και πίσω και αφορούν παίκτες, player SBC. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιδέα από την EA. Περιέχει και το player pick που έχει πάρα πολύ hype. Αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μην ξεχνάτε να το δείχνετε με το like, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάτε να αφήνετε ένα like στο βίντεο. Επίσης, αν σας αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού και δεν έχετε κάνει sub, είναι κρίμα, κάντε ένα sub να σας έρχονται ειδοποιήσεις, να πατήσετε και το καμπανάκι γιατί πολλές φορές το sub δεν αρκεί, πολλές φορές δεν στέλνει την ειδοποίηση το YouTube. Οπότε πατήστε και το καμπανάκι να είμαστε σίγουροι. Να φτάσουμε και τους 70.000 που είναι ο επόμενος μικρός στόχος, baby steps, όλο και πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο. Οπότε, αν γουστάρετε τα βίντεο του καναλιού, κάντε και ένα σαμπάκι και πάμε να μπούμε στο βίντεο. Καινούργια player picks. Έχουμε player picks με SBC κάρτες οι οποίες έχουν βγει από 31 Δεκέμβρη και πίσω. Μόνο τέτοιες κάρτες μπορούν να βγουν εδώ, μάλλον όχι icons από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Οπότε έχουμε player picks. Αυτό έχει σημασία και έχει hype. Με διάφορες κάρτες που ίσως κάποιος μπορεί να μην πρόλαβε να κάνει. Για να δούμε αν θα έχουμε dubs ή els αυτή τη φορά περισσότερο από την EA. Για να δούμε. Το dub ability επιστρέφει με ένα καινούργιο SBC. Vamos. Για πάμε πρώτο. Τώρα γιατί μου άλλαξαν τα τέτοια. Έχουμε Κροατία, Βέλγιο, Γαλλία. Όπα, αυτή δεν είναι άσχημη κάρτα. Αυτή δεν είναι καθόλου άσχημη κάρτα, κατάλαβα ποια είναι. Και εδώ έχουμε όπα, ντάμπ το 1-0. Να το 1-0. Νομίζω και ο Kovacic και ο Nkunku είναι φοβερές κάρτες. Εγώ θα διάλεγα Nkunku, δοκιμασμένος, πολύ ωραίος. Πολύ δυνατή κάρτα ο Nkunku. Και ο Kovacic είναι καλή κάρτα βέβαια. Ο Mertens... Mertens. Έχει Nkunku headliners. Οπότε θα πάρει Kovacic. Παικταρά μου, σε αφήνω να πάρεις εσύ. Είναι dub, κάνουμε το 1-0. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο, πάμε να κάνουμε το 2-0. Ήταν ένα ωραίο νταμπάκι, βγάλαμε Nkunku και Kovacic. Διάλεξε Kovacic βέβαια το παιδί, γιατί είχε ήδη Nkunku headliner. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε, Θα έχουμε κάποια ακραία ωραία καρτούλα. Νομίζω είναι ξεκάθαρα Mertens, Wijnaldum και Kainz. Ναι. Ήταν πολύ ξεκάθαρα για να καθόμαστε να τα βλέπουμε ένα-ένα. Mertens, Wijnaldum, Kainz. Θεωρώ ότι ο Wijnaldum, ρε φίλε, είναι ένα dub. Θεωρώ. Kainz με τίποτα δεν είναι. Ο Mertens... Σε κάποιους αρέσει να πω την αλήθεια. Σε κάποιους αρέσει αρκετά ο Mertens. Εγώ δεν ήμουν και πολύ fan αυτού του SBC όταν βγήκε. Νομίζω όμως με τον Gini, ο οποίος έχει πάρει και ένα upgrade και μπορεί να πάρει κι άλλο σε περίπτωση που πάρει inform. Νομίζω ότι ο Gini και με τα links του και με την κάρτα του που είναι και το all around είναι dub. Λοιπόν, είμαστε στο τρίτο pick για αυτό το βίντεο και μέχρι τώρα είμαστε 2-0 και κερδίζουμε την EA. Είναι και usable cards που έχουμε βγάλει και για να μην σας προλάβω πριν πάτε στα σχόλια και γράψετε «Ναι, μα Δήμο, δεν είναι ο Wijnaldum, ο Wijnaldum είναι L». Είναι και πιο ακριβώς από το SBC γιατί ο Wijnaldum έκανε 123 χιλιάρικα και το SBC κάνει 103 χιλιάρικα. Οπότε για αυτούς που μου γράφουν και για τις τιμές πολλές φορές και στο chat που είμαστε τώρα live, provo.live, κάθετος, fifanoindex, κάτω στην περιγραφή, πώς το πλάγκερα πάλι έτσι. Αν θέλετε να έρχεστε, όχι αν θέλετε, να έρχεστε γιατί χάνετε live το content. Όπως μου γράφουν και στο chat, έτσι είναι η φάση. Εφόσον με πάτε έτσι με τιμές στους icons, θα σας πάω τώρα με τιμές και εγώ εδώ. 2-0, προχωράμε. Κλείσε τη μονιτόρα. Πήγαμε. Δεν προλαβες. Προλαβαίνεις. Τι έχουμε εδώ. Ναι. 3-0. 3-0. 3-0, γεια σας. 3-0, γεια σας. 3-0. 3-0. Αλφόνσο Ντέιβις. 2-41. 2-41, Αλφόνσο Ντέιβις. Ντάντε. Μέχρι με τον Ντάντε σας έπρεπε να τα ξέρετε. Όχι, εντάξει, δύσκολο. Ζέλσον Μάρτινς. Μέχρι και με τον Ντάντε σας έπρεπε να... 107 χιλιάρικα έκανε τον Ντάντε. 107 χιλιάρικα. Θέλω να δω τι θα διαλέξει τώρα το παιδί. Να παίρνετε να διαλέγετε γιατί είναι λίγο controversial οι περισσότερες. Μάρτιν ή Ντέιβις. Είναι και τα δύο ντάμπο και να πάρεις είναι πολύ καλές κάρτες.
Και θα πάει με Davis. GG's. 3-0. 3-0. Λοιπόν, τέταρτο year interview pick. Για να δούμε, έχουμε κάνει το 3-0. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε καλές επιλογές. Είναι με το μέρος μας αυτό το SBC. Μπορούμε να κερδίσουμε. Θέλουμε καλή διαφορά από την A τώρα. Αυτό ψάχνουμε. Θα τους κερδίσουμε και εύκολα. Πάμε. Πάμε, επόμενο. Πάμε για το 4-0. Εδώ νομίζω ότι μπορεί να έχουμε ένα dub. Ξέρω ποιοι είναι. Έχουμε Πέδρο, έχουμε Τεμπό και έχουμε και Κοντομπιά. Αυτή νομίζω είναι, έτσι. Μωράτα έχουμε βασικά. Παιχνιδιά μου, διάλεξε ό,τι θέλεις. Παιδες, νομίζω ότι Κοντομπιά καλώς και θα το πάρω για L. Όχι, αυτό θα είμαι δίκαιος και θα το πάρω για L. Όλες οι κάρτες είναι μέτριες. Έχω και παίξει και με τον Εντεμπό, είναι καλούτσικος, αλλά ήταν και φθηνό SBC. Δηλαδή πιο ακριβά πλήρωσε τώρα το 85, το τωρινό 85, παρά τότε να έκανε τον Εντεμπό όταν βγήκε ο Εντεμπό. Εντάξει. Ο Κοντομπιά είναι καλούτσικη κάρτα, αλλά οκ, okay, πήρε Φόντερ Μωράτα. Ναι. Είναι L εδώ, είναι L. Πάμε στο πέμπτο player pick. SBC player pick. Για να δούμε, 3-1. Δεν πίστευα ότι θα μας έκανε τόσο νωρίς πλήγμα EA. Αλλά με Μωράτα, Ετεμπό και ποιος άλλος ήτανε, η Κοντομπιά, έγινε το κακό. Για να δούμε. Ελπίζω να μην γίνει και δεύτερο κακό. Να έχουμε κάτι ωραίο. Οπα, πολλά υποσχόμενο. Μακάρι να μην είναι ομτητή. Έχουμε Σιμεώνη και έχουμε και Κώστιτς. Αν δεν είναι ομτητή, έχουμε πολύ πολύ δυνατό dub. Αν δεν είναι ομτητή, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο dub. Αν είναι ομτητή, πάμε για δεύτερο L, έτσι όπως πάει η φάση. Είναι dub. Είναι flashback Benji. Πολύ OP κάρτα ο Benzema φέτος. Πολύ OP αυτή η κάρτα του Benzema. Φαινότανε. GG. Αφήνω να διαλέξω ό,τι θέλεις. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην θέλεις να διαλέξεις τον Benzema. Πάντως για μένα από αυτούς ο Benzema είναι πάρα πάρα πολύ καλή επιλογή. Είναι dub στο γουλού και σε παιχνίδια με αντιπάλους. Ο Benzema πραγματικά ακόμα και τώρα μου προκαλεί μεγάλα προβλήματα. Είναι πραγματικά σπασμένη αυτή η κάρτα του Benzema, να ξέρετε. Κάναμε το 4-1 πριν με Big Benz και θέλουμε να διευρύνουμε το σκορ. Και θα το κάνουμε, είμαι confident ότι θα το κάνουμε. Πάμε για το 6ο player pick. Vamos. Για δώσε μας κάτι ωραίο. Δώσε μας κάτι όμορφο. 3 Winter Wildcards. Τρεις Winter Wildcards και είναι είτε ο Αουάρ νομίζω, είτε ο Κόζα. Είτε Αουάρ είτε Κόζα νομίζω είναι αυτό. Οπότε θεωρώ ότι ό,τι και να είναι από τα δύο είναι dub. Η Γκεντούζη ρε, αφού ο Γκεντούζη δεν είναι σε τέτοιο. Βγαίνει Αουάρ. Είναι dub. Μαγικό. Είμαστε 6-1 στο chat. Ή 5-1 είμαστε. Λοιπόν, έχουμε 5-1. Είμαστε στο 7ο πικ αυτή τη στιγμή και πάμε για το 6-1. Μέχρι τώρα έχουν πάει πάρα πάρα πολύ καλά αυτά. Και θέλουμε να συνεχίσουμε. Θέλουμε να ανεβάσουμε κι άλλο το dubability. Κανένα έλεος στην EA. Πάμε. Πάρτο! Κριστιανό! 6-1 με το μεγάλο dub. Το προηγούμενο, το έκτο, να είναι Cristiano Ronaldo Player of the Month. 6-1 εύκολα την EA και πάμε τώρα να κάνουμε το 7-1. Δεν σταματάμε, θέλουμε να τη διασύρουμε στο σημερινό επεισόδιο του Dubability. Είμαστε έτοιμοι για το 7ο dub. Είμαστε έτοιμοι για το 7-1 στο 8ο pick. Vamos, πήγαμε. Δώσ' το, σκάσ' το. Έτα το. Έχω μπερδευτεί τώρα εδώ πέρα. Τι έχουμε, κάτσε λίγο, γιατί έχω μπερδευτεί τώρα εδώ πέρα. Bernardo Silva. Και Umtiti, εντάξει. GG's. Παικταρά μου, πάρε ό,τι θέλεις. Και ο Bernardo Silva είναι πολύ καλή κάρτα. Και ο Bernardo Silva ήταν dub. Αλλά ο Ζούλε, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει πάρα πολύ hype. Και μάλλον γι' αυτόν θα πάει. Φαντάζομαι, δεν είμαι σίγουρος. Ή τον είχε το Ζούλε. Ο Εύμα μου ομάδα, γιατί πριν είδα έναν Ζούλε. Ωραία, τον είδαμε. Θυμάμαι ότι
Είναι έναν Ντέιβι. Α, ο Παμεκανό, κόκκινο είχε. Ο Παμεκανό κόκκινο είχε. Για να δούμε τι θα διαλέξει. Ζούλε θα πάρει εννοείται και είναι dub 7-1, μαγική κάρτα. Μαγική κάρτα Ζούλε. Πάμε γρήγορα γιατί εδώ το Sareplay είναι και προλαβαίνουμε και δεν το προλαβαίνουμε. Έχουμε 7-1, πάμε εύκολα να κάνουμε το 8-1, δεν λέω τίποτα. Το πετάω, πάμε 8-1, dub είναι. Dub είναι, δώστε και αυτό, πολύ καλό είναι. Ναι, κολλάει. Dub είναι, κουλιμπαλί είναι. Dub είναι ο κουλιμπαλί. Είναι dub ο κουλιμπαλί. Διάλεξε εσύ παικταρά μου ό,τι θέλεις. Λέω εγώ τώρα. Αλλά κουλιμπαλί είναι dub. Κουλιμπαλί είναι dub, δεν το συζητώ. Και γαμώ τις κάρτες είναι κουλιμπαλί. Και πάμε για να κλείσουμε τη δεκάδα μας. Έχουμε 8-1. Να μας το κάνει 8-2. Δύσκολο το κόβω. 9-1. 9-1 και θα παρακαλάει η EA και θα είναι ευχαριστημένη που δεν την πήραμε flawless. Εντάξει. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Βέβαια, εδώ με αυτή την ομαδάρα που έχει εδώ ο παικταράς μας, τι θα του βγάλω, θα μου πεις. Αλλά δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις ποτέ. Για να δούμε. Έχω μπερδευτεί τώρα. Ω, αυτό πες να είναι ρίπ. Πες να μας το έκανε 8-2. Ναι, ναι, τώρα κατάλαβα, εντάξει. Εντουάρντο, Σανκαρέ και... Ναι, έχει πολύ ωραία στάτς ο παρέχο, ρε φίλε. Έχει πολύ ωραία στάτς. Το ξέρω. Είναι ωραίο box to box ο παρέχο, εντάξει, 84 στάμινα. Dub. Το chat λέει dub, συμφωνώ και εγώ, 9-1. 9-1. Άντε, γεια σου, eSports. Άντε, γεια σου, eSports. Άντε, γεια σου, eSports. Καληνύχτα. Κύριε και παρέχω, τους άλλους ήταν ο μεγαλύτερος.